Υπάρχει καταρχάς ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα ανάμεσα στους θεσμούς και παλιότερα βέβαια βλέπαμε να υπήρχε μια διαφωνία ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους υπόλοιπους. Τώρα σύμφωνα με την έκθεση αυτή και τη συζήτηση που έγινε χθες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και διάσταση απόψεων ανάμεσα στα μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διαβάζω δηλαδή διάφορα μέρη της έκθεσης που γράφει οι περισσότεροι είπαν αυτό, οι λιγότεροι είπαν το άλλο. Ως εκ τούτου υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, το οποίο βέβαια πρέπει να ξεπεραστεί. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται από την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι επιδιώκουν την επιτάχυνση του κλεισίματος διαπραγματεύσεων έτσι ώστε στις 20 του Φλεβάρι να τελειώσουμε. Αυτό δεν είναι μόνο δικός μας στόχος, φαίνεται ότι είναι στόχος και των υπολείπων. Αυτό είναι θετικό. Γιατί αυτή η επιτάχυνση, καταλαβαίνετε, θεωρούμε εμείς ότι θα κόψει κάποιες παράλογες απαιτήσεις για το 2019 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με τις οποίες ήθελαν κάποια προληπτικά μέτρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιούταν το πρόγραμμα έτσι όπως έχει προβλεφτεί. Αυτές, ξέρετε, λίγο οι απαιτήσεις. Δεν ξέρω από την πλευρά της οικονομικής επιστήμης πώς στέκουν ή αν θέλετε και την ώρα της πολιτικής πάλι πώς στέκουν. Δηλαδή πατώντας σε δύο υποθέσεις προσπαθούμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και να προδικάσουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην γίνει. Αυτό προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία, μπορώ να σας πω. Καλό θα ήταν να συγκεντρώναμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, να κλείναμε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και σε ό,τι αφορά το μέλλον έχουν εισαχθεί διάφοροι μηχανισμοί αντιμετώπισης των όποιων σοκ μπορεί να προκληθούν στο μέλλον. Ως εκ τούτου όλη αυτή η συζήτηση δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί η συζήτηση δηλαδή για μέτρα μετά το 2019 εν όψη της υπόθεσης ότι μπορεί το 2018 και 2017 μην ολοκληρωθεί με τον τρόπο τον οποίο προβλέπεται. Ενώ έως τώρα δεν έχουμε τέτοιου είδους τάσεις. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δυσάρεστα μέτρα, γνωρίζουμε τι γίνεται. Δεν προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε μια κατάσταση. Αλλά εδώ κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Μάρδα, επειδή αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η αίσθηση που έχετε είναι ότι είναι εφικτό να κλείσει η αξιολόγηση το Φεβρουάριο στις 2021. Θα κλείσει πώς, γιατί αν λέτε από τη μια δεν θα ληφθούν αυτά τα επώδυνα μέτρα, αλλά από την άλλη έχουμε νέα μείωση στο αφορολόγητο, μέτρο είναι και αυτό και μάλιστα άμεσο μέτρο. Ναι, θα δούμε, προσέξτε τι γίνεται. Γιατί είμαι συγκρατημένος και γιατί πάντοτε είμαι, για θέλετε και... Συγγνώμη, εμείς θα δούμε, κύριε Μάρδα, εμείς θα δούμε. Εσείς θα ψηφίσετε ή δεν θα ψηφίσετε, αυτή είναι η διαφορά ναι, μας. Όχι, γι' αυτό ρωτώ. Θα δούμε όλοι μας. Γίνεται μια συζήτηση πάνω σε ένα σύνολο μέτρων τα οποία βρίσκονται σε μια διαδικασία συζήτησης. Το πώς θα καταλήξουν αυτά τα μέτρα ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε με υποθέσεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν θα είναι πιο συνετό να συζητήσουμε για τα όποια μέτρα όταν αποφασιστεί πού θα καθίσει η μπύλια. Αντί να συζητάμε τώρα όχι για 7,5, όχι για 8,5, όχι για 5,5, όχι για το Α, όχι για το Β, όχι για το Γ, όχι για το Δ, στοιχείο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο προάγει τη γενικότερη ενημέρωση του κόσμου. Ναι, αλλά... Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι όπως ακριβώς το ζούμε ναι. Τώρα, αν θυμάστε, το ζούσαμε πέρσι. Βέβαια, πέρσι εμείς δεν είχαμε έτσι και πολλή επαφή, κάπου την είχαμε χάσει. Υπουργός Γάρα, εσείς τότε. Θυμάμαι πέρσι, ερχόταν συνάδελφοι και μου έλεγαν, δεν θα μπορέσετε να πληρώσετε στο τέλος του μήνα. Τι θα κάνετε, κύριε Μαρδά, υπάρχει όμως μια διαφορά. Είναι ακριβώς το ίδιο. Έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε να περιμένουμε να κάτσει μπύλια, αλλά το ερώτημα είναι γιατί να περιμένουμε να κάτσει μπύλια όταν ο Πρωθυπουργός λέει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα νέο μέτρο. Άρα έρχονται μέτρα. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει σε ό,τι αφορά το 2019 και σε ό,τι αφορά ό,τι άλλα μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία λογική με την έννοια ότι δεν είναι συμβατά με αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Από εκεί και πέρα οι θεσμοί έχουν το όποιο δικαίωμα να προτείνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα που οποιοδήποτε να εισάγει ό,τι θέλει. Από την άλλη πλευρά όμως έρχεται η δική μας η πλευρά και λέει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τέτοιου είδους μέτρα. Γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή ναι. Ανάμεσά μας
και ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και δημοσιογράφους και πολιτικούς για τα όποια μελλοντικά μέτρα πρόκειται να έρθουν, τα οποία ακόμα δεν έχουν μπει σε μια διαδικασία συζήτησης. Δεν μου λέτε πολιτικά, εσείς θεωρείτε ότι είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θέλουμε, και αυτό είναι κέριο ζήτημα, να κλείσει τώρα η αξιολόγηση, ή συμμεριζόμαστε την άποψη ενός τμήματος των θεσμών ότι άστηρε παιδί μου να σέρνετε μέχρι το Σεπτέμβριο να δούμε και τις εκλογικές αλλαγές? Το λέω γιατί ο κ. Βερναρδάκης χθες είπε ότι δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου 21 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, ο κ. Βερναρδάκης είπε ό,τι είπε, ο εκπρόσωπος του γραφείου τύπου είπε αυτά τα οποία είπε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι είναι κεντρική πολιτική μας να κλείσουμε την διαπραγμάτευση στις 20 του μηνός και όπως είναι κύρια πολιτική μας να μπούμε στη διαδικασία της προσωπικής χαλάρωσης. Από εκεί και πέρα οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα σε βουλευτές, σε υπουργούς και οτιδήποτε που εύλογα εκφράζουν κάποιες απόψεις. Όλες αυτές οι απόψεις έρχονται κάποια ώρα στα θεσμικά όργανα της κυβέρνησης, ναι. Και είναι η κυβέρνηση που αποφασίζει. Δεν είναι. Ακούγονται διάφορα πράγματα σε διάφορες συζητήσεις. Ο καθένας εκφράζει, και αν θέλετε, και αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας. Δηλαδή, με την έννοια, ακούγεται το Α, ακούγεται το Β, ακούγεται το Γ, ακούγεται το Δ, και στο τέλος έρχεται μια κυβέρνηση που αποφασίζει. Με την κοινοβουλευτική της ομάδα, με το κυβερνητικό της συμβούλιο, με το υπουργικό της συμβούλιο, με το ΚΙΣΥΠ, το Συμβούλιο της Οικονομικής Πολιτικής. Εκεί παίρνουν οι αποφάσεις. Δεν παίρνουν οι αποφάσεις σε μια πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε εμείς οι δυο μας τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Μαρδά, με την εμπειρία που έχετε στα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Εγώ προχωρώ λίγο τη σκέψη. Πόσο απέχει από την πραγματικότητα ότι η χώρα, έχοντας, να το πω έτσι, μπαγιόκο 6 δις, μπορεί να τρενάρει, μπορεί να αντέξει το τρενάρισμα μέχρι το Σεπτέμβριο? Δεν πρέπει να συνεχίσει αυτό το πράγμα, ακόμα και αν είχαμε και 200 δις, να σου το πω διαφορετικά. Θα σας πω γιατί δεν πρέπει να συνεχίζεται η ιστορία. Mm. Πρέπει να σταματήσουμε τις όποιες συζητήσεις, να τελειώσουμε δηλαδή, να τελειώσουμε τις όποιες συζητήσεις για αξιολογήσεις για το Α, το Β, το Γ, το Δ, mm. να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η οικονομία, έτσι ώστε ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει στο επιχειρήν να μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική ήρεμος και ήσυχος και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Το οποιοδήποτε τρενάρισμα, πείτε ότι είχαμε πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, αν είχαμε πολλά χρήματα, θα μπορούσαμε να τρενάρουμε τη διαπραγμάτευση μέσα στο Σεπτέμβρη? Λάθος προσέγγιση. Η διαπραγμάτευση πρέπει να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό για να εγκαθιδρυθεί ένα κλίμα βεβαιότητας στην οικονομία. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν παρελπίδα και παρά τη δική μας βούληση, όπως την εκφράζετε, δεν κλείσει η αξιολόγηση το Φεβρουάριο, τι βλέπετε? Εγώ βλέπω μία πρόθεση από την προηγούμενη εβδομάδα όλων να κλείσει η διαπραγμάτευση το Φεβρουάριο. Ναι, αν δεν συμβεί, γιατί ξέρετε και τα σενάρια ακραίων κύκλων, παραδειγματικού χαρακτήρα κτλ. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να μου πείτε τι θα συμβεί, αν δεν κλείσουν η αξιολόγηση. Θα επιδιώξουμε να την κλείσουμε το ταχύτερο δυνατό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα στόχο και λες 20 του Φλεβάρι θέλω να τελειώσω, κυνηγάς το στόχο σου, δεν κυνηγάς εναλλακτικά σενάρια. Ο στόχος μας είναι 20 του Φλεβάρι να κλείσει η διαπραγμάτευση. Κινούμε θεούς και δαίμονες έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπουμε από την άλλη την πλευρά, που είναι σημαντικό αυτό, ότι αυτή η τάση είναι αποδεκτή και από αυτούς. Μάλιστα. Είτε εν ώψη Ολλανδικών εκλογών, είτε εν ώψη και εγώ δεν ξέρω ποιων εκλογών, ή για οποιοδήποτε λόγο έχουν στο μυαλό τους. Ως εκ τούτου, όλες μας οι προσπάθειες είναι κατατείνουν έτσι ώστε στις 20 του Φλεβάρι να τελειώσουμε. Βλέπετε ότι επιμένω και ρωτώ, κύριε Μάρδα, γιατί οι μεγάλοι παίκτες, που κι εσείς έχετε αναφερθεί πολλές φορές, αφενός μεν έχουν αντιθέσεις, αφετέρου δε παρά τις αντιθέσεις, ο ένας με τον τρόπο που δηλώνει σε σχέση με τον άλλον, θέλουν να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή το Δέλτα Νιτάφ υπολογίζει λάθος, λέει ο Ντάιζεμπλουμ, αλλά δεν μπορούμε χωρίς το Δέλτα Νιτάφ. Το Δέλτα Νιτάφ λέει πρέπει να δείτε το χρέος, αλλά να δούμε να προοικονομήσουμε τα μέτρα. Κοιτάξτε, όλα αυτά προσπαθούμε να τα τελειώσουμε. Δηλαδή πρώτα να τελειώσουν λίγο μεταξύ τους να συνεννοηθούν και να τελειώσουμε κι εμείς προς το Φλεβάρι. Και βλέπετε χθες σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας ότι αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ναι, χρειάζεται πάλι απόφαση από την Βουλή των Γερμανών. Βγήκε το αρμόδιο γραφείο και είπε ότι δεν χρειάζεται τέτοιο πράγμα. Μπορεί να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χωρίς την παραμικρή απόφαση εκ μέρους της Βουλής, της Γερμανικής Βουλής. Νομικές υπηρεσίες γερμανικές το πάνε, δεν το λέμε εμείς. Κύριε Μάρδα, να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί την έχετε διατυπώσει την άποψη.
Θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα να ξανασυζητηθεί σοβαρά αμιγώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός? Εσείς έχετε πει ότι ένα ευρωπαϊκό τροποντινά Δέλτα Νιτάφ, ο ESM έχει βέβαια και την τεχνική τέτοια του Δέλτα Νιτάφ, θα ήταν η καλύτερη λύση. Επιμένετε σε αυτό? Ναι, ναι, σε αυτό επιμένω και από παλιά και από τώρα. Δεν μπορεί ένα σύστημα νομισματικό να μην μπορεί να λύσει τα προβλήματά του από μόνο του. Διαφορετικά η αξία του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οτιδήποτε πρόβλημα για να αντιμετωπιστεί σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λυθεί του Eurogroup, πρέπει να, της Ευρωζώνης, πρέπει να λυθεί μέσα στο σύστημα. Διαφορετικά το σύστημα έχει πάρα πολύ χαμηλή αξία. Δηλαδή η προσέγγιση που ακούγεται να φύγουμε και να γυρίσουμε στην δραχμή και θα λύσουμε τα προβλήματά μας, καταρχάς δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα, μπορώ να σας πω, διότι το ζητούμενο και αν θέλετε το νόμισμα δεν είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει τα πάντα. Το νόμισμα είναι ένα μέσο βραχυχρόνιων κινήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή βοηθάει κάπου την οικονομία να ξεμπλοκάρει από κάπου. Δεν εισάγει το νόμισμα μία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική. Αυτά είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Και πείτε ότι φεύγουμε από το ευρώ με τα όσα σενάρια ακούγονται δεξιά και αριστερά, με τις δεκάδες αντιφάσεις που ακόμα δεν ξέρουν ποιος θα είναι ο πληθωρισμός, ακόμα δεν ξέρουν ποια θα είναι η υποτίμηση, τίποτα δεν ξέρουν. Δηλαδή από αυτά που διαβάζουμε από γραπτά κείμενα των δραχμιστών υπάρχει μια τρομακτική βεβαιότητα και ασάφεια. Και βέβαια σε επίπεδο πανεπιστημίου μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Στο πλαίσιο όμως της πολιτικής δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Διότι το να λέμε ό,τι θέλουμε μπορεί να καταλήξει σε διάφορα δράματα και διάφορες εξελίξεις χωρίς επιστροφή. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιος λέει να επιστρέψουμε στη δραχμή, η ερώτηση είναι τότε το οτιδήποτε χρωστάμε σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα θα το δώσουμε πίσω σε δραχμές? Είναι κάποιος αφελής να πιστεύει σε κάτι τέτοιο? Ποιος αφελής μάλλον πιστεύει σε κάτι τέτοιο? Άρα εσείς κύριε Μάρδα λέτε να κλείσει η αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα ή δυνατόν 20-21 Φεβρουαρίου, όπου νομίζετε ότι αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική? Δηλαδή το... σαφώς είναι καθοριστική, από αύριο θα φανεί. Από αύριο λέτε ότι θα φανεί. Που έχουμε τα τεχνικά κλίμα, το τεχνικό κομμάτι. Λέει εδώ ένας ακροατής, πείτε όμως τον κύριο Μάρδα ότι άλλοι συναδελφοί του και ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι τη χώρα ούτως ή άλλως σκληροί κύκλοι την οδηγούν σε εκλογές. Τι συμμερίζετε αυτή την άποψη? Προσέξτε τι γίνεται. Ο καθένας έχει τη στρατηγική του και είναι και άθεα τη συζήτηση που γίνεται και στη Βουλή. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε την λογική πάνω στην οποία στηρίζεται η ενισχυμένη αναλογική και η απλή αναλογική. Τα δύο αυτά συστήματα εισάγουν εκ των πραγμάτων τη συνεννόηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, θέλουν, το ερώτημα είναι αυτοί που υποστηρίζουν για εκλογές, θέλουν συνεννόηση μετά τις εκλογές ή πριν τις εκλογές? Δηλαδή, τι θα αλλάξει αν γίνουν εκλογές, που εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρχει πάλι συνεννόηση? Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος αφελής να πιστεύει ότι θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, και ακόμα και αυτοδύναμη κυβέρνηση να υπάρχει, θα μπορέσει να πατήσει γερά στα πόδια της μετά από ένα σοκ εκλογών, το οποίο θα προκαλέσει σε συγκεκριμένη περίοδο αρκετά προβλήματα στην οικονομία? Σας διαβεβαιώνω ότι αν έχουμε εκλογές στο 4,5 δις του 2019, την επόμενη των εκλογών που ζητούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έχει γίνει 5,2 δις και παραπάνω. Να διατυπώσω το ερώτημα. Αν η αξιολόγηση δεν κλείνει, αν οι απ' έξω επανέλθουν με μία... Δεν μπορεί να μην κλείσει η αξιολόγηση. Μισό, πρέπει να κλείσει. Μισό. Εάν η αξιολόγηση δεν κλείνει, βεβαίως λέτε ότι πρέπει να... Αλλά δεν κλείνει γιατί οι απ' έξω επανέρχονται σε μια σκληρή γραμμή, την οποία η κυβέρνηση λέει εγώ δεν μπορώ να την υπερβώ, δεν τα υπογράφω αυτά. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει ο δρόμος των εκλογών? Εγώ νομίζω ότι την περίπτωση, σύμφωνα με την λογική, ναι, της ενισχυμένης ή της απλής αναλογικής, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Αυτή είναι η πεντουσία της ενισχυμένης ή αν θέλετε απλής αναλογικής.